Κύριο Νικοκόρο, μιλάω ο Γενικός Γραμματέας των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής για την υπόθεση των Τούρκων. Γεια σας, κύριε Κορομιλιά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κυρία Κουτροκόη, καλημέρα, κύριε Παφάντου. Εισαγόμενο έγκλημα. Το είχαμε δει με Βαλκάνιους, διάφορους κυκλώματα κτλ. Πάλι στην Ανατολική Αττική. Ναι. Έτσι. Τώρα το βλέπουμε με τους Τούρκους. Όποιος θέλει, έρχεται και σκοτώνεται στην Ελλάδα. Τι είμαστε, ξέφραγο αμπέλι είμαστε. Ξέφραγο αμπέλι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Και πώς μπαίνουν αυτοί, πού βρίσκουν τα όπλα? Θα σας πω, αφήστε με να σας πω. Λάτε. Λάθρομετανάστες δεν ήτανε, παράνομοι μετανάστες δεν ήτανε όλοι αυτοί. Τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, καμιά φορά μπαίνουν και παράνομα κάποιοι τέτοιοι, αλλά είναι γεγονός, είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για άλλους προορισμούς και πολλές φορές εισέρχονται στη χώρα μας για να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή το έχουμε δει και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Λούτσα. Τα συγκεκριμένα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, της Ντάλτον όπως αποκαλείται, η οποία έχει ιστορικό δράσης και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Τουρκία, έχει και αλλού με συμβόλαια θανάτου, με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, με ναρκωτικά. Αυτά τα μέλη προφανώς της εγκληματικής οργάνωσης ήρθαν στη χώρα μας προκειμένου μετά να φύγουν για τη Γαλλία, έτσι ώστε ήρθαν εδώ πέρα στην Ελλάδα πρώτα για να κρυφτούν, να χαθούν τα ίχνη τους και μετά μάλλον φαίνεται ότι είχαν πάρει το μήνυμα ότι θα τους σκοτώσουν. Ναι. Οπότε ήρθαν στην Ελλάδα για να προχωρήσουν μετά. Τους βρήκαν όμως τελικώς, κύριε Κορομιλιά, και είχαμε το μακελιό στη Λούτσα απόγευμα σε κατοικημένη περιοχή. Μια άλλη συζήτηση αυτή, πολύ σημαντικό ωστόσο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε περιπολίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπετε όμως ότι ξετυλίγεται το κουβάρι σιγά σιγά, έτσι. Ναι. Κατόπιν εορτής. Πείτε μας λίγο, έχουμε μάθει ποιος είναι αυτός ο άνδρας που τηλεφώνησε στην ελληνική αστυνομία και ξέρει τους δολοφόνους? Τι εξέλιξη έχουμε γύρω από αυτό? Αυτή είναι μια χθεσινή εξέλιξη. Ναι. Είναι πράγματι υπαρκτό αυτό το άτομο. Αυτή τη στιγμή είναι η έρευνα σε εξέλιξη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό. Πείτε μας ό,τι μπορείτε όμως. Είναι αυτό της μάρτυρας? Είναι πληροφοριοδότης? Έχει μάθει πληροφορίες από κάπου και τις έχει δώσει στην ελληνική αστυνομία? Δώστε μας κάποια στοιχεία, ό,τι μπορείτε για να μην παρεμποδίσουμε την έρευνα. Όχι μόνο να παρεμποδιστεί η έρευνα, αλλά και εμένα δεν μου επιτρέπεται από το θεσμικό μου ρόλο να πω κάτι παραπάνω, διότι δεν είμαι και μέσα σε αυτή την έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, δεν είμαι πρόσωπο των αστυνομικών. Είναι όμως υπαρκτό πρόσωπο και σύντομα θα έχετε πληροφορίες, μπορεί και από την εκπρόσωπο τύπου και από το αρχηγείο επίσημα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά. Έχει δώσει ονόματα δηλαδή των δολοφόνων? Κυρία Κουτροκόη, μην με πιέζετε. Κάτι ξέρετε, πείτε μας. Δεν σας πιέζω, σας ρωτάω το εύλογο ερώτημα θέτω, κύριε Κορομιλιά. Κοιτάξτε, διενεργείται έρευνα και δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ό,τι άλλο θέλετε, να σας δώσω τις πληροφορίες που έχω και είναι γνωστές στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο κοντά είναι λοιπόν αυτή η πληροφορία να είναι αληθής? Αξιολογείται ότι μπορεί να έχει βάση? Βεβαίως, αυτό μπορείτε να μας πείτε. Γιατί αν κρίνουμε από το γεγονός ότι τις πληροφορίες που μας έδωσε οι σφαίρες, οι 60 σφαίρες που είπαμε από την αρχή ότι χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 3 όπλα, σίγουρα 4 όπλα για να πέσουν τόσες πολλές σφαίρες μαζί, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο που βρέθηκε και το δακτυλικό αποτύπωμα και και DNA βρέθηκε από το εν λόγω άτομο και στο Ελευθέριος Βενιζέλος που συνελήφθη με σφαίρες μέσα και τα πλαστά. Όλα αυτά βλέπετε ξετυλίγουν ένα κουβάρι και μπορεί και με αυτή την κομβική τώρα μαρτυρία του εν λόγω ατόμου που είπαμε να φτάσει η ελληνική αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, το θέμα ξαναλέω και πάλι, κύριε Κορομιλά. Επειδή εμείς δεν πάμε να σκοτωθούμε σε γειτονικές χώρες ή εγχώρια μαφία, σκοτώνεται εδώ στη χώρα μας. Έτσι. Δεν ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς δίπλα. Εδώ όποιος θέλει να κρυφτεί ή να αλλάξει στοιχεία, έρχεται στην Ελλάδα, ανοιχτοί οι δρόμοι, περάστε, καθίστε, σκοτωθείτε ελεύθερα, 60 σφαίρες από τη μια, την άλλη μέσα στο εστιατόριο πάνε και οι Βαλκάνοι, την άλλη μέσα στην καφετέρια. Το έγκλημα ξεφεύγει πάρα πολύ και είναι δυστυχώς όχι εγχώριο,
έρχεται από το εξωτερικό, εισαγόμενο. Και τα ελληνικά σύνορα, να μην ξεχνάμε ότι είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Οπότε πρέπει να υπάρχει άρεση συνεργασία με την Europol, την Interpol, να υπάρχουν ενημερωτικά σημειώματα για να προλαβαίνουμε τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, ναι, αλλά και εμείς πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας, κύριε Κορομιλά. Συμφωνώ. Λοιπόν, κύριε Κορομιλά, από περιπολίες πώς πάτε, είστε στελεχωμένοι εκεί στην νότιο-ανατολικατική? Κάτι πάει να γίνει τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να τα βλέπω όλα μαύρα. Όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Δηλαδή η υποστελέχωση είναι τέτοια που πραγματικά οι υπηρεσίες που αποτελούν τα κύτταρα της αστυνομίας, όπου ο πολίτης πρώτα εκεί προσφεύγει για να βρει ένα αποκούμπι, το δίκιο του κτλ., είναι πολύ πολύ πιο κάτω από ό,τι προβλέπεται στις οργανικές θέσεις η παρούσα δύναμη. Οπότε περιμένουμε να γίνει πράξη η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την αποδέσμευση 2.500 αστυνομικών από τις υπηρεσίες φύλαξης. Θέλω να σας πω από τη φρουρά του έχει γίνει, ναι. Σας μεταφέρω και μια είδηση τώρα, από άλλες φρουρές λένε αδυνατούμε να βγάλουμε τις βάρδιες. Και έτσι παραμένουν οι αστυνομικοί, ενώ έχει δοθεί διαταγή στείλτε μας τον κόσμο που πρέπει να μας στείλετε. Ναι. Όλα κύριε Παπάντε, αυτά ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ναι, ελάτε όμως να σας πω κάτι. Γιατί για ευνόητους λόγους δεν θέλουν να χάσουν τη φύλαξή τους. Ήταν αναμενόμενο να συμβεί και ότι με αυτή την απόφαση σπάνε κάποια αυγά να το πω λαϊκά. Πιστοποιήστε ιδιώτες για αυτή τη δουλειά, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν και ιδιωτικοί φυλακές. Να ο αστυνομικός να είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς. Η υποστελέχωση τώρα των αστυνομικών τμήματων είναι μια μεγάλη ιστορία. Τεράστια ιστορία, πρέπει να την πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, σύντομα, περιεκτικά, ναι. Είπαμε.